Είπα και στην αρχή της εκπομπής ότι θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι τελικά έχει γίνει με τις συντάξεις, το τι έχει γίνει με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν δικαιωθεί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας. Τώρα μπερδεύτηκα εγώ, κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη και αγαπητή Αγγέλα, σας ευχαριστώ για την τιμή να το ξεκαθαρίσουμε, διότι και συναδελφοί μου και συναδελφοί σας, ενώ το γνωρίζουν, δεν μπορούν να τα απαγγείλουν και να το εξειδικεύσουν στον κόσμο που αγωνιά. Είπε το Συμβούλιο Επικρατείας που δεν είναι καλή απόφαση, δεν είναι από τις καλές στιγμές της ελληνικής δικαιοσύνης η προχθεσινή μέρα που δημοσιεύθηκε η απόφαση. Λέει το εξής, ότι το 11 ζητούσαμε, διότι εγώ εκπροσώπησα τους συνταξιούχους στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, ζητούσαμε και τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων ή οι κληρονόμοι τους, αν κάποιοι απεβίωσαν εντωμεταξύ, να πάρουν και τα 2,5 εκατομμύρια το 11μηνο των δώρων και των επικουρικών. Διότι είχαν πάρει μόνο κάποιες χιλιάδες το 11μηνο των κυρίων συντάξεων. Πήγαμε και είπαμε δώστε μας το 11μηνο των δώρων και επικουρικών. Και είπε το Συμβούλιο Επικρατείας ναι, σας το δίνω, το δικαιούστε όλοι οι συνταξιούχοι, όλοι και τα 2,5 εκατομμύρια, μόνο που θα το πάρουν μόνο 200.000 όσοι είχαν κάνει αγωγή μέχρι τον Ιούλιο του 2020. Τότε ψηφίστηκε ένας νόμος και έλεγε αυτό. Άρα λοιπόν είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, επαναλαμβάνω, και σε κεντρικά δελτία ειδήσεων στενοχωρήθηκα που πολύ καλοί συναδελφοί σας και δικοί μου δεν ξέρανε να πούν αυτό που λέω τώρα στην εξαιρετική εκπομπή σας. Είπε όλοι το δικαιούστε να πάρετε αναδρομικά από 800 ευρώ έως 4.500, αλλά από τα 2,5 εκατομμύρια θα πάρουν μόνο 200.000 περίπου, όχι 350 και 400 που λένε, θα εξηγήσω γιατί, θα πάρουν 200.000 μόνο, γιατί μόνο αυτοί είχαν προλάβει να κάνουν αγωγή μέχρι 31 Εβδόμου του 20. Όποιοι έκαναν. Του 20, 31 Εβδόμου του 20. Ναι. Ό,τι το εξηγούσα χθες τον Γρηγόρη το Μακαρόνα, συνταξιούχο κάτω, νομίζω ήταν και βουλευτής σε κάποιο κόμμα παλιότερα και είπα, με επικεφαλή συνταξιούχους πολλούς, είχα εξήγησε χθες, αυτοί είχαν προλάβει αρκετοί συνταξιούχοι του Ηρακλείου να κάνουν πριν τον Ιούλιο του 20. Αυτοί θα πάρουν χρήματα. Το εξηγούσα σε πολίτες του Ηρακλείου χθες. Τώρα, όσοι κάνανε μετά τις 31 Εβδόμου του 20 είναι 200.000. Αυτοί δεν θα πάρουνε, το απαγορεύει η απόφαση, και 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι που αυτοί δεν κάνανε καθόλου, ούτε πριν, ούτε μετά τον Ιούλιο, και αυτοί δεν θα πάρουν. Συμπέρασμα, από τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων θα πάρουν μόνο 200.000. Ποιοι? Αυτοί που είχαν προλάβει να κάνουν αγωγές και αρκετοί συμπατριώτες σας μέχρι 31 Ιουλίου του 20. Τόσο απλά να το καταλάβει. Και καλούμε την κυβέρνηση με μια ανακοίνωση να το δει, να το δει και ο κάθε ακροατής στην ιστοσελίδα ενιπεκ.gr, η επιστημονική μας ένωση που είμαι πρόεδρος, ότι εξηγούμε ότι εδώ πρέπει η κυβέρνηση και ο συμπατριώτης σας ο Πρωθυπουργός να πάρει απόφαση, να μην εφαρμόσει αυτή την αδικία, την άδικη απόφαση του Συμβουλίου Γαδίας, και στενοχωρούμε πως καθηγητής νομικών σπουδών και νομικών σχολών λέω ότι είναι άδικη και κακή απόφαση, και όντως είναι όντως, διότι ενώ λέει όλοι τα δικαιούστε, θα τα πάρετε μόνο 200 από τα 2,5. Δεν έχει να κάνει με συνταξιούχους κάποιου συγκεκριμένου ταμείου, έχει να κάνει με το σύνολο των συνταξιούχων, έτσι. Είπε όλοι το δικαιούστε το 11 των αναδρομικών μόνο αν είχατε κάνει προσφυγές. Γι' αυτό είναι το απαράδειγμα. Ωραία. Τώρα να σας πω, σας ταλαιπωρώ. Σας έχω ήδη ταλαιπωρήσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε, να το ξαναπούμε. Δεν έχει να κάνει με τις κύριες συντάξεις. Γι' αυτό το 11 μήνο. Έχει να κάνει με τα επικουρικά και τα δώρα.
Όχι, όχι, όχι. Έχει να κάνει και με τις κύριες. Τι ζητούσαμε? Ζητούσαμε 3 κονδύλια. Ζητούσαμε τα δώρα των κυρίων συντάξεων, σας απειλήσα, τα δώρα των κυρίων, τα δώρα των επικουρικών και τις περικοπές των επικουρικών. Ζητούσαμε Μάλιστα. 3 κονδύλια. Άρα μπορούσε και τις κύριες. Και ψεύδονται κάποιοι κυβερνητικοί που λέει, και δυστυχώς και οι συνάδελφοί σας εχθές η κεντρικά δελτία. Εντάξει, λέει, αφήστε το τώρα όλοι αυτό. Όλοι τα πήραν, λέει, για τις κύριες. Δεν τα πήραν όλοι για τις κύριες. Πήραν μόνο για τις περικοπές των κυρίων. Τα δώρα των κυρίων είπε να τα πάρετε όλοι, αλλά να μην τα πάρετε όσοι δεν είχαν κάνει προσφυγές. Ωραία. Εκείνοι οι οποίοι προσέφυγαν μετά 31 Εβδόμου του 20 δεν έχουν δικαίωμα. Δεν έχουν δικαίωμα. Και, όπως... όσοι, ναι. Και όσοι 1,5 εκατομμύριο δεν προσέφυγαν καθόλου, διότι είχαν ακούσει όλους τους κυβερνητικούς υπουργούς να τους λένε ότι αφού ο Μητρόπουλος δικάζει πιλωτική δίκη και η πιλωτική δίκη του Μητρόπουλου αφορά όλους σας, μην κάνετε. Και όντως η πιλωτική δίκη όταν πει αφορά όλους. Κύριε Μητρόπουλε, δεν ήταν μόνο η κυβερνητική, μισό λεπτό, γιατί το ξέρετε, όχι, δεν το λέω για βουλευτές μόνο. Το λέω και για ενός συνταξιούχων, γιατί μιλώντας όλο αυτό το διάστημα υπήρξαν και με παρεξηγήσεις μεταξύ ενώσεων συνταξιούχων με διαφορετικούς χρωματισμούς, ότι ξέρετε δικαιούνται αυτών των χρημάτων όλοι οι συνταξιούχοι, δεν πρέπει να προσφεύγουμε στα δικαστήρια. Έγιναν και μεταξύ τους πάρα πολλές παρεξηγήσεις και ενώ δεν ήταν σωστό, εκατέρωθαν, αντάλλασαν ανακοινώσεις ή εχμές ο ένας σε βάρος του άλλου και έδωσαν τροφή και για τους υπόλοιπους να τα λένε αυτά. Να πάνε να διζητήσουν, διότι ξέρω από επικεφαλής συνδικαλιστικών γνώσεων και του όμορφου Ηρακλείου, ξέρω ότι υπήρχε αποτροπή να μην προσφύγουν. Και έτσι λοιπόν να πάνε τώρα να τους πούνε γιατί μας αποτρέψατε. Υπό αυτή την έννοια, γιατί και εγώ προσπαθούσα να τους πω ότι βεβαίως η πιλωτική δίκη αφορά όλους, αλλά αφήστε τον κόσμο. Έδινε σε ένα δικηγόρο του Ηρακλείου 50 ευρώ. Δεν παίρνανε παραπάνω οι δικηγόροι στο Ηράκλειο και θα παίρνανε 3.000. Άρα λοιπόν. Εντάξει, είναι ένα θέμα το αν τάχει ή δεν τάχει, βέβαια. Κυρία, είναι η τόκη. Είναι η τόκη. Δεν είχαν λόγο να αποτρέπουν τους συνταξιούχους. Αφού αυτά τα λίγα χρήματα, αν δίνανε σε νέους δικηγόρους, διότι εδώ εμείς οι μεγαλύτεροι δεν ασχολούμαστε με αυτά, αλλά σε ένα νέο δικηγόρο του Ηρακλείου μάθαινα ότι δίνανε 50 ευρώ για όλη την υπόθεση για να πάρουν 3.000 ευρώ. Ωραία. Άρα λοιπόν είχαν άδικο να λένε, και τώρα ήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας με την απαράδεκτη απόφαση. Κανονικά δεν φταίνε ούτε οι επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ούτε ακόμη και οι πολιτικοί. Το Συμβούλιο Επικρατείας φταίει που είπε ότι όσοι δεν κάνανε αγωγή δεν παίρνουν. Μην αποπροσανατολίζουμε, όχι εσείς. Διότι βλέπω τώρα και επικοινωνικά υπάρχει αποπροσανατολισμός, ότι φταίνε κάποιοι συνδικαλιστές που απέτρεψαν τον κόσμο. Το Συμβούλιο Επικρατείας έκανε το κακό, που χώρισε σε αυτούς που κάνανε και σε αυτούς που δεν κάνανε. Αφού πιλωτική δίκη σημαίνει, βγαίνει για έναν, αφορά όλους. Εγώ τη δίκασα την υπόθεση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έτσι γίνεται μέχρι στιγμής και έτσι το ξέραμε, δηλαδή ότι όταν υπάρχει μία πολιτική δίκη, μας το είχατε εξηγήσει, πιλωτική δίκη από το παρελθόν, ότι έτσι γίνεται. Αλλά ξέρετε ότι τα δεδομένα ανάλογα με τις πολιτικές αποφάσεις, τα δημοσιονομικά, τις επιταγές των θεσμών, ότι πάντα όλο αυτό το διάστημα διαφορετικά λειτουργούσαν, κύριε Μητρόπουλε. Δεν υπάρχουν δημοσιονομικά. Όταν υπάρχουν βουλευτές που εισπράττουν 6.000 μισθό και οι δικοί σας και όλοι, και οι υπουργοί 10.000 και κόβουν τις συντάξεις των απλών συνταξιούχων, εδώ υπάρχει θέμα ηθικής. Άρα λοιπόν να βρουν από τους μεγάλους μισθούς των βουλευτών, διότι οι βουλευτές των τριών κομμάτων αυτοί καταβήθησαν τις συντάξεις. Ας βάλουν από τους προσωπικούς μισθούς. Κύριε Μητρόπουλε, δηλαδή, επικαλούνται κάποιοι τα δημοσιονομικά. Τι σημαίνει μόνο για τους συνταξιούχους να επικαλούμεθα τη δημοσιονομική δυσφραγία της χώρας? Κύριε καθηγητά, αγαπητή Αγγέλα, ερώτημα τελευταίο προς εσάς. Έρχεται, φαντάζομαι, από συνταξιούχο ή γυναίκα συνταξιούχο. Ερωτάνε αυτό το όλα, στο όλα που είπατε, όλοι οι συνταξιούχοι ότι το δικαιούνται, είναι και του δημοσίου τομέα? Οι πάντες όλοι. Οι πάντες. Δικαιούστε όλοι, αλλά παίρνετε όσοι κάνατε αγωγή. Ήθελα να το ξεκαθαρίσω, πρώτη φορά μιλάω
για το θέμα τόσο γι' αυτό και χαίρομαι που με τιμάτε, διότι έπρεπε να το πω, ακούω διάφορα και διαβάζω απίθανα πράγματα, αγαπητοί. Μα Αγγέλα, ο καθένας από εμάς προσπαθεί να το μεταφράσει όπως μπορεί. Μπορεί να ερωτήσει κάποιον. Νομίζω το μεταφράσαμε καλά. Νομίζω το μεταφράσαμε καλά. Είσαστε ο νομικός εκπρόσωπος των συνταξιούχων ούτως ή άλλως ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας. Έτσι ακριβώς. Οπότε μπορείτε να το ερμηνεύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.